Είσαι ο Παλαιστάς αγρότες και κτηνοτρόφοι, βρισκόμαστε πλάι στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους, στους νέους και τις νέες, τις γυναίκες, ενώνοντας τη φωνή μας ενάντια στις πολιτικές που φέρουν ακρίβεια, φτώχεια, εξαθλίωση και πόλεμο. Ένα πόλεμο που άρχισε και θα φέρει σίγουρα δυσάρεστα αποτελέσματα τόσο για την αγροτική οικονομία της χώρας και όχι μόνο. Είμαστε ενάντια στην πολιτική που κλείνει αγροτικά ιατρία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, ενώ παράλληλα μπουκώνει με εκατομμύρια ευρώ τους κλινικάρχες. Από το βήμα της σημερινής συγκέντρωσης χαιρετίζουμε τους χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που ξεπέρασαν ψεύτικα διλήμματα, πιέσεις, ρουσφέτια, την ιτοπάντα και με τη μυρολατρία και βγήκαν στους δρόμους. Όλους όσους συμμετείχαν στα μπλόκα και σε άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα υπό την πίεση των πολλών και οξυμένων προβλημάτων που δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις με τις πολιτικές τους, δίνοντας έναν δίκαιο αγώνα αξιοπρεπή και περήφανο για την επιβίωσή τους. Χαιρετίζουμε τους εκατοντάδες φορείς και σωματεία, όλο το λαό που στήριξε πολύπλευρα τον αγώνα μας, εκφράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο των αιτημάτων μας, δίνοντας δύναμη και προοπτική στον αγώνα μας, συμμετέχοντας στις πολύμορφες δράσεις και με επισκέψεις στα μπλόκα. Ο αγώνας μας έδειξε ότι δεν παλεύουμε μόνο για μας. Τα αιτήματά μας αφορούν όλο το λαό. Η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα που ζητάμε δεν είναι μόνο για τα χωράφια και τους άμβλους μας, αλλά και για τα σπίτια και τα μαγαζιά. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές στα κάψιμα. Επίσης, όταν ζητάμε επιδότηση των αγροεφοδίων για να πέσει το κόστος παραγωγής, αυτό μπορεί να εξασφαλίσει και τρόφιμα που θα είναι πιο φθηνά για το λαό. Με τα μπλόκα μας αναγκάσαμε την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα συνεχιστεί η μείωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου του 2022. Εκδόθηκαν νέα μειωμένα τιμολόγια λογαριασμών από την ΔΕΗ για την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου του 2021. Δόθηκαν επιπλέον χρήματα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων. Όμως, τα βασικά μας αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν, δημιουργώντας ασφιχτικές συνθήκες για τη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και την επιβίωσή μας. Βιώσαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την απαξίωση του πρωτογενού τομέα, ενώ μας χαρακτηρίζουν προεκλογικά ως ραχοβουγαλιά της εθνικής οικονομίας και πυλώνα ανάπτυξης. Πρώτα ήρθε ο χαρακτηρισμός μας ως επαγγελματίες, διαδηλωτές και αργόσχολοι που κάνουμε κινητοποιήσεις όταν δεν έχουμε δουλειά. Και αυτά ποιος θα είπε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στη συνάντηση που έγινε προχθές με υπουργικό κλιμάκιο ακούσαμε πάλι τα ίδια λόγια, ότι δήθεν συμβάλλουμε λίγο στο ΑΕΠ της χώρας μας και ότι μας δίνουν δυσανάλογα μεγάλη στήριξη σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Εμείς, οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης στις ευπαθείς ομάδες των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών και των ιδιοκτητών των πανελλαδικών καναλιών, προτείνουμε στην κυβέρνηση να τους δώσει τα επιπλέον 10 εκατομμύρια που πρότεινε σε εμάς για το πετρέλαιο, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για εχθρική στάση έναντι εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως εκφράστηκε και με τον αστυνομικό αυταρχισμό στον χώρο των μπλόκων και με τις συκοφαντικές επιθέσεις στον αγώνα μας και με τον εμπεγμό των προσηματικών προσκλήσεων σε διάλογο και με την προκλητική άρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Καταγγέλουμε επίσης τα πανελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που έστειλσαν ένα πέπλο σοφής για τις κινητοποιήσεις μας προκειμένου να αποκρύψουν τα δίκαια αιτήματά μας
για να στηρίξουν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Επιπλέον, καταγγέλουμε τον υπονομευτικό ρόλο που έπαιξαν και όσοι αγροτοσυνδικαλιστές με ρόλο δούριου ύπου συναντήθηκαν με το Υπουργείο στη διάρκεια των μπλόκων μας, ουσιαστικά παίζοντας το παιχνίδι της κυβέρνησης, καπεταλιβόμενοι τον αγώνα των αγροτών που ήταν στον δρόμο. Φίλοι και φίλες, εργαζόμενοι, ο αγώνας για την επιβίωση που δίνουμε χρόνια τώρα στα μπλόκα αλλά και με κάθε άλλη μορφή πάλης είναι αγώνας σκληρός και μακροχρόνιος που με το δυνάμωμα των αγροτικών συλλόγων, των ομοσπονδιών αγροτικών συλλόγων και της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων είναι σίγουρο ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε να νικήσουμε. Γεια σας.